20 χρόνια Τραμπ σήμερα και νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι μια απάντηση σε όσους όλο αυτό καιρό αφισβήτησαν το μέσο, αφισβήτησαν τη λειτουργία του και τη χρηστικότητά του. Σήμερα 20 χρόνια από τη λειτουργία του, τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν λυθεί. Το Τραμπ κάθε μέρα επεκτείνεται, όχι μόνο στους δρόμους της Αττικής, αλλά και στις καρδιές των συμπολιτών και των επιβατών που το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Το Τραμ επέστρεψε στην Αθήνα σε μια κομβική χρονιά μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Ενώνει το κέντρο της Αθήνας με τα νότια προάστια και τους δήμους των νοτίων προαστίων από τη Βούλα έως τον Πειραιά. Το Τραμ επέστρεψε για να μείνει, για να μεγαλώσει και να επεκταθεί. Σήμερα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια από το ξεκίνημα της λειτουργίας του Τραμ. Ένα μέσο το οποίο είναι αξιόπιστο, έχει συχνή παρουσία και για τις μέρες μας λειτουργεί σε μια πάρα πολύ καλή θερμοκρασία για τους επιβάτες. Προσδοκούμε να αυξήσουμε την λειτουργία του Τραμ, επεκτείνοντάς το τόσο στο χώρο, πηγαίνοντας και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, όσο και επυκνώνοντας τη συχνότητά του και στο δρομολόγιο από Βούλα μέχρι Πειραιά και από Σύνταγμα μέχρι Φάληρο. Σήμερα αυτό το μέσο που βλέπουμε διαθέτει ένα δίκτυο συνολικού μήκους 31,3 χιλιόμετρων με 59 στάσεις που διατρέχει 10 δήμους της Αττικής από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τα νότια προάστια. Και πραγματικά, όπως ακούσαμε, ενώνει γειτονιές. Η συμβολή του Τραμ υπήρξε σημαντική. Σημαντική στην περαιτέρω αναβάθμιση των νοτίων πρωτίστως προαστίων. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες αυτών των περιοχών. Γενικότερα όμως, το Τραμ συμβάλλει με πολλούς τρόπους στο συγκοινωνιακό έργο της πρωτεύουσας. Μειώνει το κυκλοφοριακό φορτίο των αυτοκινήτων, ενισχύει το τουριστικό προϊόν, διασυνδέει μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου και αφήνει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Εγώ από τη δικιά μου μεριά, στη γραμμή που χαράζει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός μας εδώ, στα Εκούρας ο Χρήστος, θα είμαστε κοντά σας. Θα επισκεφτώ και το χώρο εδώ, όπως έχω επισκεφτεί και τους υπόλοιπους χώρους. Θα μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από όλους το πώς πρέπει να κρατηθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο το Τραμ. Και ό,τι μπορούμε καλύτερο θα το κάνουμε από τη μεριά του Υπουργείου αλλά και της διοίκησης για να συνεχίσει να είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε το Τραμ να διεισδύσει έτσι περισσότερο στις λειτουργίες της πόλης, αν θέλουμε όντως να δούμε το Τραμ να επεκτείνεται, καλό είναι να σταματήσουμε να παρασυρώμαστε από μια ανάμνηση την οποία την είχα ζήσει εγώ στη Θεσσαλονίκη από τους γονείς μου. Μια ανάμνηση ενός παρελθόντος με Τραμ, το οποίο μπορεί να έχει ωραίες εικόνες και μια νοσταλγία ή κάτι το οποίο μπορεί να είναι ελκυστικό, και να δούμε το Τραμ ως μέσο μια σύγχρονης πόλης, αλλά μια άλλης Αθήνας, μια Αθήνας όπου οι επιλογές πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου το Τραμ έρχεται όχι για να ανταγωνιστεί το αυτοκίνητο, αλλά για να μειώσει το αυτοκίνητο. Όπου το Τραμ έρχεται για να δώσει λύσεις εντελώς διαφορετικές και όπου δεν είναι καν ανταγωνιστικό στο μετρό, είναι ένα συμπληρωματικό έργο του μετρό. Είναι ένα έργο το οποίο στη σημερινή Αθήνα μπορεί και εξυπηρετεί συγκεκριμένες γειτονιές μιας άλλης πόλης, όπως σας είπα στο παρελθόν. Η Στασή έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Σήμερα έχουμε 2.500 περίπου εργαζόμενους, αν δεν κάνω λάθος, στη Στασή, εκ των οποίων περίπου 470 είναι στο Τραμ και οι μελλοντικές προοπτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή συνάντηση. Και αυτό πρέπει σήμερα να μείνει ως παρακαταθήκη ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, τον Βασίλη τον Οικονόμου, τον Νίκο τον Ταχιάο, μαζί με όλους εσάς τους εργαζόμενους, να προχωρήσουμε για να κάνουμε τις συγκοινωνίες που έχει ανάγκη
ο Αττικός συγκοινωνιακός χάρτης. Το Τραμπ έχει φανατικούς φίλους. Έχει φανατικούς φίλους, λίγα προβλήματα και κυρίως έχει πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση στο επιβατικό κοινό. Για να αποδείξω όμως πόσο το αγαπάμε, θα πω τι παραλάβαμε το 2020. Τι βρήκαμε μάλλον το 2020 όταν αναλάβαμε τη διοίκηση των σταθερών συγκοινωνιών. Βρήκαμε ένα κατακερματισμένο Τραμπ. Το Τραμπ δεν πήγαινε στο Σύνταγμα, δεν είχε μπει στον Πειραιά, δεν λειτουργούσε ένα μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετόπου, οι σειρμοί αποσυρώντουσαν για να πάρουμε ανταλλακτικά να βάλουμε σε αυτούς που χαλάγανε, το αμαξοστάσιο είχε προβλήματα, η λειτουργία είχε προβλήματα. Τι κάναμε αυτά τα χρόνια? Κάναμε μια σειρά πραγμάτων που έλυσε το πρόβλημα των χρονοαποστάσεων, των σταθερών δρομολογίων, έβαλε τέλος στις διαμαρτυρίες του κόσμου. Αποδείξαμε στην πράξη ότι αγαπάμε το τραμ. Εμείς ως διοίκηση αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε ακόμα περαιτέρω, όπως είπαν και οι υπουργοί, το καλύτερο μέσο μετακίνησης που έχουμε αυτή τη στιγμή, το καλύτερο όσον αφορά τα λιγότερα παράπονα. Και έχουμε στόχο να τα αναβαθμίσουμε, έχουμε μπροστά μας πράγματα να κάνουμε, έχουμε να συνδέσουμε επιτέλους το λιμάνι του Πειραιά, να τελειώσει το έργο που εκτελεί ελληνικό μετρό και να πάει το τραμ, ο σειρμός, να φτάσει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά ως τερματικός σειρμός στο λιμάνι, να μειώσουμε τις χρονοαποστάσεις των δρομολογίων. Είναι κατ' ουσίαν, θα έλεγα, από το μόνο παράπονο που έχει ο κόσμος, θέλει περισσότερα δρομολόγια του τραμ. Το τραμ, λοιπόν, είναι ένα μέσο το οποίο μας δείχνει το δρόμο. Είναι το μέσο το οποίο έρχεται στην ώρα του, έχει χώρο για να μπεις, είναι καθαρό και είναι και στη σωστή θερμοκρασία. Κανένας δεν παραπονιέται ποτέ στο τραμ ότι ζεσταίνεται, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του χρόνου. Πρέπει λοιπόν το τραμ, εκτός από τη μεγάλη γιορτή που κάνουμε σήμερα για τα 20 χρόνια, να αποτελέσει για μας αρχή για να μάθουμε τι είναι αυτά τα πετυχημένα πράγματα που κάνει, για να εφαρμόσουμε σε όλες τις συγκοινωνίες. Γιατί αυτό το μήνυμα που είπε ο Υπουργός στην αρχή, κάθε μέρα καλύτερα, πρέπει να είναι το μήνυμα που να έχει στα στόματα του ο κάθε εργαζόμενος κάθε μέρα που ξεκινάει το πρωί για να κάνει τη δουλειά του. Κάθε μέρα καλύτερη συγκοινωνία. Τώρα, να καλέσω στο βήμα την κυρία Δεμερούτη Κατερίνη, Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης, και τον κύριο Κυριάκο Καραγιαννίδη, Γενικό Διευθυντή Συντήρησης, για να κάνουμε δύο τιμητικές βραβεύσεις στους πρώην Διευθύνοντες Συμβούλους του ΤΡΑΜ, τον κύριο Αναστασόπουλο, κύριο Χρήστο Αναστασόπουλο και κύριο Σοφοκλή Ψηλιανό. Ο κύριος Αναστασόπουλος και ο κύριος Ψηλιανό. Βράβευσα εγώ και τους δύο.